Εξετάσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το σχέδιο πρόθεσης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο. Ο Γενικός Ελεγκτής επισήμανε μια σειρά από συστάσεις και αδυναμίες και αλλαγές του σχεδίου όπως εφαρμοζόταν το 2019. Το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε με τη σειρά του ότι υπήρξε μια σειρά από τροποποιήσεις στο λόγο σχέδιο από το 2017 μέχρι σήμερα, με την τελευταία τροποποίηση να έχει γίνει πρόσφατα το καλοκαίρι του 2021, στην οποία διορθώνονται πάρα πολλές αδυναμίες που υπήρξαν και στην οποία ληφθήκαν υπόψη μια σειρά από συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Οικονομικών μας ενημέρωσε ότι μέχρι σήμερα, με βάση το σχέδιο, έχουν δοθεί μόνο 192.000 ευρώ για μια ταινία, ενώ έχει απολυθεί μια άλλη ταινία και δύο άλλες δεν θα ολοκληρώσουν τα γυρίσματα. Θέλουμε ξεκάθαρα να τονίσουμε ότι ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τόπο μας, η προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και το ότι το σχέδιο καταρτίστηκε με βάση διεθνείς βαρτιστές πρακτικές. Όπως τονίστηκε από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών, έχει γίνει και μια ανάλυση αντιτύπου, η οποία καταγράφει τα θετικά στοιχεία του σχεδίου μέχρι σήμερα. Ελλείψεις και αδυναμίες πρέπει βεβαίως να διορθώνονται, καθότι όπως διαφαίνεται υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος μέχρι να μπει η Κύπρος στο χάρτη αυτής της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Αλλά από την άλλη, οφείλουμε να είμαστε όλοι μας πάρα πολύ προσεκτικοί με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε το θέμα, εάν θέλουμε στο τέλος να πετύχουμε το καλό νομένο συμφέρον του τόπου μας, του φορολογούμενου πολίτη και γενικότερα της Κύπρου. Ευχαριστώ.